ο Γιάννης Μπέζος. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Ένα χρόνο πριν, ο Σάββας, ο Ανδρέας και εγώ αποφασίσαμε να την κάνουμε από την Αθήνα. Και οι τρεις μας θέλαμε απεγνωσμένα να φύγουμε. Να δοκιμάσουμε την τύχη μας αλλού. Αυτό λοιπόν θέλουν σήμερα οι νέοι. Οι 20άριδες και οι 25άριδες, αυτό έχουν στο μυαλό τους. Ένα σχέδιο για μια άλλη χώρα ή την ίδια χώρα με άλλα σχέδια. Εγώ αυτό που θεωρώ ότι λείπει από τη ζωή μου γενικότερα είναι η αξιοκρατία. Γιατί είναι λίγο τα πράγματα, ο γνωστός του γνωστού εκεί, ο άλλος που τον ξέρω από εκεί, εκεί. Ο γιατρός πατέρας έκανε γιατρό το παιδί του, ο δικηγόρος δικηγόρο το παιδί του αντίστοιχο, ηθοποιός ηθοποιό και πάει λέγοντας με το ζώο. Θα ήθελα πάρα πολύ να γίνουμε υποστηρικτές του ωραίου και όχι του πρακτικού. Έχουμε φτάσει να περπατάς στον δρόμο και να σιγοτραγουδάς και να σε περνάνε για τρελό. Τι έφτεξε και φτάσαμε εδώ? Ποιος πρόδωσε ποιον? Το Πολυτεχνείο είσαι, ε? Ναι, δεν, χρονολογικά. Γενιά του Πολυτεχνείου. Ακριβώς. Εκτός αν και για τις γενιές ισχύει ο Μπρέχτ. Από τις Καρχαρίες γλίτωσα, τις τίγρεις τις εσκότωσα και με καταβρόχθησαν οι κοργοί. Ο τσουπί το τρως, το καταναλώνεις. Το είπαν οι γονείς μας, το φάγαμε. Το είπαν τα κόμματα, το φάγαμε. Το είπαν τα εξάρχεια, το φάγαμε. Το είπαν οι παπάδες, το φάγαμε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τι δημοκρατική χώρα είμαστε? Πού είναι η δημοκρατία μας? Αυτό προσπαθώ να πω στα παιδιά. Πες μου δύο-τρία λάθη έτσι της τελευταίας 20ετίας που τα είδες μπροστά σου και τώρα λες γιατί τα κάναμε αυτά. Συνηθίσαμε στην ανομία. Συνηθίσαμε δηλαδή σε όλες τις ανομίες. Σε όλες τις ανομίες. Δηλαδή εννοείς ότι και εμείς με την κάναμε, την έκανε ο διπλανός μας και λέγαμε ναι, αυτό δηλαδή, ναι, αυτό όμως συνηθίζεις και το αποδέχεσαι. Κατάλαβες τι λέω? Λειτουργήσαμε μαφιόζικα. Ερωτήματα προς τους πολιτικούς έχετε? Μην απαντάτε ελαφρά την καρδία. Να μάθω να κάνω καλά. Μην κάνετε το ίδιο λάθος που λέμε. Μην απαντάτε στη μόδα. Απαντήστε στην ουσία. Γιατί κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Κάνουμε, τρώμε τόσα λεφτά, αλλά δεν έχουμε δει κανένα στη φυλακή. Εσείς είστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό θα έλειπε να μην είμαστε. Είναι η δικιά μας σειρά τώρα. Θα είμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Όπως τα κατάφεραν και οι προηγούμενοι, όπως θα τα καταφέρουν και οι επόμενοι. Δεν τελειώνει τίποτα. Δεν θα έχει 40 σύριαλ όμως. Καλή σεζόν. Και που είχε, τι κερδίσαμε δηλαδή? Θέσεις εργασίες μόνο. Μη μου ανοίξει τώρα αυτή την κουβέντα και αρχίζω και λέω πράγματα και θα με βρίζουν άλλη μέρα όλοι. Το ότι η σεζόν έχει 40 σειρές δεν σημαίνει ότι είναι και καλή. Φρίκι ήταν. Νομίζω θα παραμείνει ό,τι ακουμπάει στην καρδιά των θεατών. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα.